Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα. Και μαζί και αυτό το μεσημέρι θα δούμε όλα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Και είναι πολλά αυτά. Είναι αρκετά. Είναι προβλήματα, είναι ζητήματα τα οποία και εσείς μέσα από τις διευθύνσεις που σας έχουμε δώσει, τις σελίδες που σας έχουμε δώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας μεταφέρετε και μας αναφέρετε. Χαρακτηριστική η χθεσινή ημέρα που παρουσιάσαμε αρκετά ρεπορτάζ με πολλές αυτοψίες σε διάφορα σημεία, κυρίως της πόλης του Βόλου, πώς είναι σήμερα η Χήμαρη ένα χρόνο μετά το Ντάνιελ. Είναι δικές σας επισημάνσεις, είναι δικές σας αναφορές. Εμείς εδώ τις καταγράφουμε, τα κάνουμε όλα ρεπορτάζ και φυσικά αναζητούμε απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς. Σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα να προλαβαίνουμε χειρότερες καταστάσεις που φυσικά όλοι απευχόμαστε. Πολλά θα δούμε σήμερα και είναι και πολύ πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε με καλεσμένους της σημερινής εκπομπής και θα είναι και πλούσιος ο σχολιασμός. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου και πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά μαζί να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Όπλα, σφαίρες, χρήματα, ακόμα και λίρες έχουν εντοπιστεί από τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που ξεκίνησε νωρίς το πρωί σε καταβλισμούς Ρωμά της Φυλής και των Άνω Λιωσίων. Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες αλλά και από σχετικά βίντεο, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει πλήθος όπλων και σφαιρών καθώς και μεγάλο αριθμό χρυσών λιρών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 100 αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, δημιουργίες στο ΜΑΤ, τη ΣΟΠΚΕ, από την ασφάλεια, άνδρες από την ΕΜΑΚ και ντρόουν της αστυνομίας, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Κατατέθηκε το βράδυ χθες Πέμπτη στο αστυνομικό τμήμα Κασάνδρα στο πόρισμα του διορισμένου πραγματογνώμονα για το τραγικό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης όταν εξφενδονίστηκε από το παιχνίδι Crazy Dance. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πόρισμα κινείται στον άξονα του σημειώματος που είχε κατατεθεί νωρίτερα, ότι δηλαδή το μοιραίο παιχνίδι ήταν ιδιοκατασκευή, ενώ είχε γίνει και συραφή με άλλα εξαρτήματα. Στην πολυσέλιδη έκθεση αναφέρεται σε κάθε σημείο του μηχανήματος όπου έχασε τη ζωή του 19χρονος με τις παρατηρήσεις και τις ελλείψεις και τα προβλήματα. Ήδη στην αστυνομία έχει κατατεθεί και το πόρισμα του έκτακτου τεχνικού ελέγχου στο συγκεκριμένο παιχνίδι που διενήργησε ύστερα από αίτημα του πατέρα η εταιρεία TUV και επιστοπή Luna Park. Και σε αυτό το πόρισμα, σύμφωνα με τον ίδιο, γίνεται αναφορά σε μεγάλο αριθμό ελλείψεων. Σημειώνεται ότι η κατάθεση του πορίσματος θα επιταχύνει την εισαγγελική έρευνα, καθώς αναμένεται να κληθούν για να δώσουν εξηγήσεις πρόσωπα που εμπλέκονται με το δυστύχημα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την αγορά χαλιών στο Υπουργείο Τουρισμού για το γραφείο της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη. Αναφερόμενος στο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι πρέπει να δείχνουμε μεγάλη προσοχή όταν ξοδεύουμε τα λεφτά του κράτους, ακόμα και όταν πρόκειται για ένα ευρώ, γιατί είναι λεφτά των πολιτών που πληρώνουν φόρους. Ο κύριος Μαρινάκης σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις πήρε αποστάσεις από την Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι είναι ένα μήνυμα και για το από εδώ και πέρα και αφορά όλους. Σημείωσε πως όλοι είναι περαστικοί και προσωρινοί από τα Υπουργεία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε αναφέροντας ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών της Ελλάδας που τα βγάζει πέρα δύσκολα και πρόσθεσε ότι δικαίως προκαλεί αντιδράσεις από τους πολίτες. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεσμπολάχ στο Λίβανο σήμερα Πέμπτη, μετά δύο μέρες μετά από τις εκρήξεις μηχανισμών που αύξησαν την ένταση στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να φοβάται έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Η επίθεση στο Νότιο Λίβανο περιέλαμβανε αεροπορικές επιδρομές και πυροβολικό, αλλά οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις δεν είχαν περάσει τα σύνορα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άμυνας ανακοίνωσαν τα πλήγματα, τα οποία, όπως είπαν, αποσκοπούσαν στην υποβάθμιση των δυνατοτήτων και της υποδομής της Χεζμπολάχ, την ώρα που η ηγέτης της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής και πολιτικής ομάδας άρχισε μια αναμενόμενη απάντηση στις επιθέσεις με τη χρήση ασύρματων και βομβικών.
ετών. Υπήρξαν 52 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε μια δασόδη περιοχή του νότου Λιβάνου σήμερα Πέμπτη. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε περίπου 100 συστήματα πολυαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ. Ελάτε τώρα σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε αναλυτικά να βλέπουμε την επικαιρότητα στη Θεσσαλία. Τον Βασίλη Μπαντίδη καλωσορίζω εδώ μαζί μου για να δούμε τα ρεπορτάζ του από τη Μαγνησία. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και θα ξεκινήσουμε από μια μεγάλη έκθεση, μια πολυκλαδική έκθεση επιχειρήσεων που επιστρέφει στην πόλη του Βόλου μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας. Και τα μηνύματα που επιχειρούνται μέσω της συγκεκριμένης έκθεσης να σταλούν είναι πολλαπλά, κυριότερο και σημαντικότερο ότι πρέπει να γίνει η επανεκκίνηση για τις επιχειρήσεις στη Μαγνησία. Έτσι. Συμμετέχουν Ακριβώς. βέβαια από ολόκληρη τη Θεσσαλία σε αυτήν την έκθεση. Ναι. Είναι μια έκθεση που έρχεται ξανά μετά από αρκετό διάστημα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους Βολιώτες αλλά και τους επισκέπτες γενικότερα και για την περιοχή μας ακριβώς βάσο όπως το επισήμανες, ειδικότερα τώρα αυτή την περίοδο που πραγματικά όπως διατείνονται οι εκπρόσωποι του τουρισμού, αλλά οι επαγγελματίες επίσης και οι εκπρόσωποι των φορέων και των αρχών στην περιοχή μας, επιχειρείται η επανεκκίνηση για τον τουρισμό και την οικονομία μετά και τα όσα δύσκολα περάσαμε το καλοκαίρι, ειδικότερα με το θέμα των νεκρών ψαριών αλλά και στον απόϊχο των όσων συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες με τις πλημμύρες και τις θεομηνίες. Οπότε αυτή η έκθεση, στα εγγένεια της οποίας θα γίνουν σήμερα το απόγευμα παρουσία επισήμων και αναμένεται να δώσει το παρόν πολλοί κόσμος και από την περιοχή του Βόλου και της Μαγνησίας, πρόκειται να δώσει ένα στίγμα συγκεκριμένο για τις προθέσεις που έχουμε ως Μαγνησία γενικότερα για να αλλάξουμε εντελώς το κλίμα. Mm-hmm. Και μάλιστα οι παράγοντες του επιμελητηρίου που η έκθεση αυτή φέρει τη σφραγίδα του επιμελητηρίου Μαγνησίας επισήμαναν στις δηλώσεις τους. Θα δούμε τη δήλωση συγκεκριμένα της Προέδρου του τουριστικού τμήματος, της κυρίας Καμένου, ότι έχει πέσει το βάρος σε αυτό μετά τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, τις εικόνες με τα νεκρά ψάρια. Βέβαια το έχουμε ξεπεράσει. Χάρη στην κινητοποίηση όλων των αρχών το ξεπεράσαμε και κοιτάμε μπροστά πλέον και το επόμενο βήμα. Όμως υπήρξε ένας αντίκτυπος που έφτασε μέχρι το εξωτερικό. Οπότε τώρα η επανεκκίνηση και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μαγνησίας τίθενται στο επίκεντρο και θα αναδειχθούν σε αυτή την έκθεση. Mm-hmm. Μεταξύ των άλλων που πρόκειται να είναι μπροστά και να τα δουν οι επισκέπτες που αφορούν στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία και γενικότερα μια εξωστρέφεια για την περιοχή μας που τόσο την έχουμε ανάγκη τη δεδομένη περίοδο. Να δούμε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου του τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Βασίλη, της κυρίας Θέκλας Καμένου, όπως είπες. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνει την Πανθεσσαλική Πολυκλαδική Έκθεση 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βόλου. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά πραγματοποιείται η επανεκκίνηση σύμφωνα και με εκπροσώπους του της τοπικής επιχειρηματικότητας. Τα εγγένεια της έκθεσης που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου θα γίνουν στις 7 σήμερα το απόγευμα. Παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και εκπροσώπων της ΚΕΕ, αλλά και πολλών επιμελητηρίων από όλη τη χώρα. Για τους επισκέπτες, για να δουν αντικείμενα τα οποία πραγματικά θα τους ενδιαφέρουν. Είναι ένα ξεκίνημα. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας έχει πλητεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο και μετά τον Ντάνιελ και ό,τι άλλο έχει προκύψει στη συνέχεια. Πιστεύω ότι είναι μια γιορτή της επιχειρηματικότητας της τοπικής αλλά και όλης της Θεσσαλίας, γιατί υπάρχουν και περίπτερα εκθετών από την υπόλοιπη Θεσσαλία. Υπάρχει δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τα πραγματικά καταπληκτικά παιδιά, οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολλά βραβεία. Νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία της επιχειρηματικής κοινωνίας της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας και είναι καλό το να βρισκόμαστε. Θα δούνε πράγματα όμορφα, θα μιλήσουν με τους επιχειρηματίες, θα δούνε λύσεις για την ενέργεια παραδείγματος χάρη που είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι επίκαιρο και μας καίει όλους μας. Πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περάσουν και πρέπει να περάσουν όλοι και να στηρίξουν όλοι αυτές τις προσπάθειες. Δεν στηρίζουν μόνο το επιμελητήριο μέσα από την παρουσία τους εδώ, στηρίζουν τους τοπικούς επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται εδώ και κάνουν πραγματικά τιτάνια προσπάθεια στο να συνεχίσουν να επιχειρούν κάτω από συνθήκες αρκετά δύσκολες. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Τιμόμενη περιοχή είναι το νησί της Ζακύνθου. Η ώρα λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 10.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ.
Μάλιστα, μια μεγάλη πολυκλαδική πανθεσσαλική έκθεση ξεκινά και, όπως είπαμε, έχει στόχο την επανεκκίνηση του επιχειρήν, την επανεκκίνηση του τουρισμού, την αλλαγή της εικόνας που τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες έχει ταξιδέψει παντού ανά τον κόσμο. Την ίδια ώρα όμως, σε τοπικό επίπεδο, σε κάποιες περιοχές, έχουμε αποκαταστάσεις, για να τα λέμε και όλα, γιατί πολλές οι καθυστερήσεις για τα μεγάλα έργα, για τις οριστικές αποκαταστάσεις από τις καταστροφές του Ντάνιελ, αλλά κατά τόπους, κατά περιοχές, προχωρούν εργασίες με ευθύνη των Δήμων και εκεί που υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Σωστά. Τώρα είναι προκειμένο, Βάσο, ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες θα δούμε τι έχει συντελεστεί τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, της δημοφιλούς περιοχής στο Πήλιο, που κάθε χρόνο προσελκύει επισκέπτες. Πιο ειδικά λοιπόν στο ρέμα του Άι Γιάννη τοποθετήθηκε νέα πεζογέφυρα, την κατασκευή της οποίας κάλυψε η ΧΑΝΦ προκειμένου να εξυπηρετούνται κάτοικοι της περιοχής, καθώς και οι κατασκηνωτές. Ξέρετε, εκεί είναι και Παπά Νερό και άλλα σημεία όπου υπάρχουν και κατασκηνωτές. Ο Δήμος συνέβαλε, όπως είπες και εσύ, υπάρχει και η συνδρομή της αυτοδιοίκησης με την κατασκευή των βάθρων και τη διευθέτηση του χώρου. Με συνέπεια, η νέα γέφυρα να είναι προσβάσιμη και είναι σημαντικό αυτό και λειτουργική. Mm-hmm. Είχαν προηγηθεί, να σημειώσω σε αυτό το σημείο, σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, κάτι το οποίο το καταγράψαμε με τα αναλυτικά ρεπορτάζ και κατά τη διάρκεια των μηνών πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, κάναμε οδηπορικά σε όλο το Πήλιο και είχαμε καταγράψει την εικόνα πραγματικά. Τους πρώτους μήνες μετά τις πλημμύρες υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και για την κάθοδο στον Άγιο Ιωάννη, όπως και στο χορευτό. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση και να δεχθούν αυτές οι περιοχές κύμα επισκεπτών το καλοκαίρι, όπως και έγινε, όσο αυτό ήταν δυνατό. Και είχαν γίνει λοιπόν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και απομένει η τοποθέτηση της νέας μεταλλικής τοξωτής γέφυρας στην εκβολή του ρέματος ανάμεσα σε Άι Γιάννη και Παπά Νερό. Μάλιστα. Στο δίκτυο Ομβρίου έχουμε ζητήματα, στο Βόλιο τώρα, Βασίλη. Ναι. Οι εργασίες ξεκινούν από Δευτέρα, έχει ανακοινωθεί αυτό. Ακριβώς. Πριν από λίγο μας ενημέρωσαν από τη ΔΕΙΑΜΒ ότι ξεκινούν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου οι εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων στο δίκτυο Ομβρίου στην οδό Λαρίσης. Όπως ανακοινώνεται λοιπόν από τη ΔΕΙΑΜΒ, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα μεταξύ των οδών Αλαμάνας και Νεαπόλεως. Μάλιστα, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση τη Λάρισα θα ακολουθεί την οδό Αλαμάνας και θα επανέρχεται στην οδό Λαρίσης μέσω της οδού Νεαπόλεως. Mm-hmm. Για αυτό το θέμα, όπως και για άλλα, μας το είχε πει και μας είχε ανακοινώσει πράγματα ο κύριος Κοπάνας, mm-hmm. ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ στα τέλη Αυγούστου, είχε πει ότι περί τα τέλη από τις 20 περίπου και μετά Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Μάλιστα, τώρα στα υπόλοιπα, πολλές συζητήσεις γίνονται για το ζήτημα του δημογραφικού, ένα τεράστιο θέμα για τη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία διαρκώς δείχνουν, τα στοιχεία των επιστημόνων, ότι ο πληθυσμός της χώρας μας γερνάει. Το δημογραφικό λοιπόν θα είναι το θέμα ημερίδας που θα γίνει στο Βόλο, παρουσία της Υπουργού αρμόδιας για θέματα οικογένειας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία βρίσκεται ήδη στο Βόλο. Ακριβώς. Από το πρωί, λοιπόν, όλος αυτός ο προγραμματισμός, όπως είπες, Βάσο, ξεκίνησε με την παρουσία της αρμοδίας Υπουργού της κυρίας Ζαχαράκη και ήταν θερμή η υποδοχή που έγινε στην κυρία Ζαχαράκη από το Σεβασμένο του Μητροπολίτη Δημητριάδου Σκαλμίδου, τον κύριο Ιγνάτιο, την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Μακρύ και βεβαίως και άλλους παράγοντες και ηθήνοντες που ήταν εκεί για αυτή την ημερίδα. Πολύς ο κόσμος σήμερα στο συνεδριακό στα Μελισσάτικα. Η κυρία Ζαχαράκη στις δηλώσεις της, μεταξύ των άλλων που τοποθετήθηκαν, όπως και ο Σεβασμένο, ο κύριος Ιγνάτιος, μίλησαν με λόγια συγκεκριμένα για την σοβαρότητα του ζητήματος που αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν πάει άλλο, έχει φτάσει στο απροχώρητο, είπε η κυρία Ζαχαράκη, και γίνονται ήδη εδώ και πολύ καιρό. Η κυβέρνηση το έχει βάλει υψηλά ως προτεραιότητα. Είδαμε και τις δηλώσεις, όπως είπε, του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να εξειδικεύει παράλληλα, και βεβαίως ακολούθησαν και εξειδικεύσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Με την κυρία Ζαχαράκη λοιπόν να λέει ότι δυστυχώς τα στοιχεία δείχνουν ότι επί της παρούσης θα συνεχιστεί η μείωση του πληθυσμού, όμως καταβάλουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με κίνητρα και δράσεις για να το φρενάρουμε και να το μειώσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Κάτι πολύ σημαντικό που είπε είναι ότι δίνονται κίνητρα για την ενίσχυση των οικογενειών, για να μπορούν να κάνουν παιδιά, να υπάρχει, είπε, σταθερή εργασία για τους γονείς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επίσης, τα άλλα μέτρα που αφορούν και στον χώρο της παιδείας, και σε αυτό αναφέρθηκε και η κυρία Μακρύ. Οπότε, πραγματικά δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να προλάβουμε τις εξελίξεις για το θέμα του δημογραφικού. Να δούμε το ρεπορτάζ. Το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλικός, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Δημητριάδος, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Εκπόλη Μαγνησίας, στην Μαγνήτων Κιβωτό, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα δημογραφικές προκλήσεις. Η ημερίδα λέβε χώρα σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος, στα Μελισσάτικα του Βόλου, με την παρουσία μάλιστα και της Υπουργού κυρία Ζαχαράκη. Στην ημερίδα αποτυπώθηκε η δημογραφική σύσταση της Ελλάδας
και τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πώς εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο, ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να αυξήσει το δίκτυο γονιμότητας με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές. Η υποδοχή ήταν θερμή στην αρμόδια Υπουργό από πλευράς του Σεβασματά του Μητροπολίτη Δημητριάδος Κερμυρού, της Υφυπουργού Παιδείας κυρίας Μακρύ, αλλά και των υπολείπων συντελεστών της εκδήλωσης. Η κυρία Ζαχαράκη επισήμανε πάντως ότι ο πληθυσμός θα συνεχίσει να μειώνεται και σαφέστατα θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του δημογραφικού. Η αλήθεια είναι αναντήρητη ότι οι γεννήσεις, όπως φαίνεται, θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς ξέρουμε ήδη πόσες γυναίκες είναι στην αναπαραγωγική ηλικία και είναι πολύ λιγότερες αυτές που ήταν πριν από 20 χρόνια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Όταν έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι εξελίσσεται από το 1981 και μετά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προφανώς είναι δύσκολο. Δεν ανατρέπεται, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρεις μέτρα έτσι ώστε τι να κάνεις, να καλλιεργήσεις πίστη, αισιοδοξία, προσδοκία και ελπίδα στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε αν το επιθυμούν να έχουν την οικογένειά τους, να την μεγενθύνουν, να τη μεγαλώσουν, να έχουν όμως όλα και τα εχέγγυα από το κράτος ότι θα μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι, θα έχουν μια καλά αμοιβόμενη, σταθερή εργασία. Αντίστοιχα, κάνουμε λοιπόν μια ελυσίδα, κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνας, έτσι ώστε να πάρουμε μια απόφαση, να κάνουμε και μια τεράστια προσπάθεια, έτσι ώστε για όποιον επιθυμεί, για όποια επιθυμεί, να αποκτήσει εδώ την οικογένειά του, να έχει, όπως είπαμε, το καλύτερο δυνατό πλαίσιο. Εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω όμως σίγουρα στη σκληρή προσπάθεια. Και αυτό το οποίο κάνουμε και τον τελευταίο χρόνο στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι να συντονίζουμε προσπάθειες, να επισπεύδουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε, όπως καλύτερη κάλυψη των βάουτσερ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ, σχεδόν 380 εκατομμύρια, περαιτέρω αύξηση των σχολικών γευμάτων. Και ναι, η Θεσσαλία, η πληγήσα Θεσσαλία, οι πληγέντες δήμοι βρίσκονται 10 εξ αυτών μέσα στο διευρυμένο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων. Είναι πρώτα-πρώτα εκδήλωση πολλών φορέων, άρα είναι συλλογική, είναι ενωτική. Τις διαπιστώσεις πλέον τις ξέρουμε όλοι. Έχουμε πρόβλημα δημογραφικό, όπως λέγεται. Μείωση πληθυσμού. Η επαρχία μας το ζει σε όλα τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι, μπορούμε κάτι να κάνουμε? Ποιοι μπορούν να κάνουν? Οι νέοι άνθρωποι. Αυτοί που δημιουργούν οικογένεια και που πρέπει να ξέρουν ότι εάν κάνουν μόνο ένα παιδί, αυτό το παιδί θα έχει πρόβλημα στο μέλλον. Και δύο παιδιά θα έχουν πρόβλημα. Πρέπει να πιστούν να κάνουν και τρίτο και τέταρτο παιδί για να μπορούν να ζήσουν σε μια κοινωνία που θα είναι κοινωνία για να τους κάνει ευτυχισμένους. Εγώ μόνο να εύχομαι μπορώ και να προσεύχομαι και κυρίως να στηρίζω την οικογένεια. Στην παιδεία συρρυκνούνται, μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός. Παίρνουμε μέτρα, το λέμε, ένα σχολεία, η ομαδοποίηση πολυτέκνων και διτέκνων οικογενειών είναι ένα από αυτά. Το ψηφιακό φοιτητήριο είναι ένα άλλο. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται πολλά δραστικά, συντονισμένα μέτρα και προσπάθεια από την πολιτεία, η οποία έχει γίνει και θα γίνεται και πιο εντατικά και πιο αποτελεσματικά, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ως χώρα πάρα πολύ μας δυσαρεστεί και μας μειώνει. Τόσο ώστε να βοηθηθούν τόσο κυρίως τα νέα ζευγάρια, όσο και οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι τόσο με τις εισήγησεις της κυρίας Ζαχαράκη, της κυρίας Μακρύ, του κυρίου Χανδακά, του κυρίου Ζομπουλάκη και της κυρίας Κοκάλη, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης του δημογραφικού σήμερα στη χώρα μας, παρουσιάζοντας όμως και προτάσεις για ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης του δημογραφικού. Δεν αρκούν μόνο να στηριζόμαστε σε επιδόματα, που αυτά είναι, δίνουν λύση, είναι μεγάλη βοήθεια για τον κόσμο, για τους νέους, αλλά πρέπει να δούμε και ένα συνολικό σχέδιο. Στην ημερίδα συμμετείχαν καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί εκτεταμένως με το συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάστηκαν σχετικές έρευνες. Όλοι έθεσαν στο επίκεντρο το τι μέτρα μπορούν να πάρθουν περαιτέρω από την πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Στο τελευταίο να σταθούμε όλοι μας, στην τελευταία δήλωση που ακούσαμε σε αυτό το περιεχόμενο που είναι και ουσιαστικό, ναι, ένα συνολικό σχέδιο, περισσότερες προτάσεις, περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερα μέτρα για αυτό το τεράστιο και ζήτημα. Πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια σε κάθε δεν περίπτωση. Φτάνουν μόνο τα επιδόματα. Ναι. Χρειάζονται και άλλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι κίνητρο μόνο ένα επίδομα για να κάνεις οικογένεια και να κάνεις παιδιά. Και το θέμα δεν είναι να κάνει μια οικογένεια καινούργια ένα παιδί, είναι να μπορέσει να κάνει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Εννοείται, και ένα τέταρτο, γιατί όχι ενδεχομένως. Όλα αυτά όμως μόνο με τα επιδόματα δεν θα βοηθήσει μόνο αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, Βασίλη, γιατί είχαμε ένα τροχαίο στο σωρό. Ναι. Ήταν τόσης φοδρότητας που το όχημα
γύρισε ανάποδα. Ακριβώς. Ναι, στο ύψος του Σωρού το πρωί είδαμε τα ρεπορτάζ. Εκείνη την ώρα λοιπόν που ήταν σε εξέλιξη αυτά που καλύπταμε στο συνεδριακό περίπου, είχαμε αυτό το τροχαίο στο Σωρό με οδηγό, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αγιο ταχύ, να έχει το ατύχημα, αντελαπάρισε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών από πλευράς πυροσβεστικής, από πλευράς του ΕΚΑΒ. Έγινε απεγκλωβισμός του οδηγού. Ωστόσο, την ώρα εκείνη πληροφορηθήκαμε ότι δεν ήταν πολύ, πολύ σοβαρός ο τραυματισμός. Βέβαια, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τελικά μπόρεσε η πυροσβεστική τον απεγκλώβισε. Ενώ επίσης να σημειώσω ότι και διερχόμενοι οδηγοί που είδαν τι είχε συμβεί κατέβηκαν να συνδράμουν των υπηρεσιών να βοηθήσουν για τον οδηγό. Επίσης, είχαμε και ένα ακόμη τροχαίο στο κέντρο της πόλης Βάσο, κυρίες και κύριοι, το πρωί, λίγο πιο μετά, με ένα αυτοκίνητο που παρέστηρε έναν 15χρονο ποδηλάτη. Ευτυχώς και αυτό το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Πάμε να δούμε τις εικόνες. Συναγερμό σήμανε το πρωί στις αρχές της περιοχής του Βόλου για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Αλικών. Πιο ειδικά, λίγο πριν τις 10 το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική αλλά και το ΕΚΑΒ για τροχαίο ατύχημα που έγινε στη γέφυρα στο Σωρό. Υπήρξαν πληροφορίες για ένα άτομο το οποίο είχε εγκλωβιστεί και ήταν τραυματισμένο. Από το ΕΚΑΒ αλλά και από την πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο ώστε να γίνει έλεγχος. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνούνται, αυτοκίνητο ντελαπάρισε με συνέπεια ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Μάλιστα, από το σημείο πέρασαν αρκετοί οδηγοί που έσπευσαν και βοήθησαν στο να απεγκλωβιστεί τελικά ο οδηγός του Γιωταχή. Και τμήμα της τροχιάς Βόλου βρέθηκε στο σημείο που ρύθμισε την κυκλοφορία και ξεκίνησε προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος. Συναγερμό σήμανε στο ΕΚΑΒ όμως και το μεσημέρι για τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης αυτή τη φορά. Λίγο μετά τις 12 πιο ειδικά και στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Σέφελ, ένα Γιωταχή παρέσυρε 15χρονο ποδηλάτη με συνέπεια να τραυματιστεί ελαφρά ο νεαρός ποδηλάτης. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε το 15χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά είναι καλά, ευτυχώς, στην υγεία του. Τώρα έχουμε, Βασίλη, τέσσερις απεινιδωτές, νέους απεινιδωτές, να τοποθετούνται σε κτίρια του Δήμου Βόλου. Αχρίαστη να είναι, αλλά πολλές φορές το πόσο χρήσιμη είναι έχει φανεί στην πράξη πια, έτσι, με τα πολλά ξαφνικά περιστατικά καρδιακά. Βάσω, αυτό που είπες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό της υπάρξεως απεινιδωτών σε δημόσια κτίρια, δημόσιους χώρους και όχι μόνο. Και παράλληλα είναι πολύ σοβαρό το θέμα της γνώσης πρώτων βοηθειών. Δυστυχώς αυτό που καταγράφεται με τα ρεπορτάζ που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και το μεταφέρουν οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς, είναι ότι υπάρχει κενό γνώσης και για τη χρήση απεινιδωτή και για τις πρώτες βοήθειες γενικότερα στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χάρτη. Είμαστε σε μια εποχή που τα εμφράγματα και οι καρδιακές παθήσεις θερίζουν και έχει κατέβει. Έχει πέσει και ο ηλικιακός δείκτης για την εκδήλωση αυτών των παθήσεων και μπορούν να προκύψουν και πιο σοβαρά θέματα ή ακόμη και θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του θέματος. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, η εξέλιξη των τελευταίων ημερών είναι ότι έχουμε, όπως είπες, τέσσερις απεινιδωτές σε κτηριακές υποδομές του Δήμου Βόλου. Και σήμερα το πρωί, λίγο μετά την εκδήλωση για το δημογραφικό που είδαμε, στο Δημαρχείο του Βόλου, παρουσία μάλιστα και του Δημάρχου του κυρίου Μπέου. Έγινε μια ειδική εκδήλωση παρουσίαση και παράλληλα δόθηκαν οι οδηγίες για πρώτες βοήθειες και έγινε αναφορά και στην χρήση των απεινιδωτών και στην παρουσία τους πλέον, όπως είπαμε, σε κτηριακές υποδομές του Δήμου, σε συνεργασία με την ελληνική ομάδα διάσωσης και ήταν αρκετός ο κόσμος που ήταν εκεί για να παρακολουθήσει το ολοδρόμενο. Να δούμε το θέμα. Ανοιχτά τα πόδια έτσι για να έχει μια ισορροπία, ώστε ένας, επειδή είμαστε όλοι περίεργοι, να δούμε τι έγινε εδώ, τι γίνεται, έτσι και να πέσει. Λοιπόν, άρα χάνουμε χρόνο εις βάρος του ασθενή. Κάνουμε λοιπόν μετά από αυτό τον έλεγχο ανταπόκρισης. Βάζουμε λοιπόν τα χέρια μας στους ώμους, δεν τον κρατάζουμε, γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρουμε από τι έπεσε. Μπορεί να έχει πέσει από ένα μπαλκόνι, μην τον κάνουμε κακό στην ασθενική του μοίρα. Τέσσερις νέους απεινιδωτές που θα τοποθετηθούν σε κτηριακές υποδομές του Δήμου αγόρασε ο Δήμος Βόλου. Για σήμερα, πιο ειδικά πάντως Παρασκευή, τοποθετήθηκε ο πρώτος απεινιδωτής στο Δημαρχείο του Βόλου και έγινε παρουσίαση πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή σε συνεργασία και με τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Μαγνησία. Εργαζόμενοι στο Δήμο αλλά και απλοί πολίτες είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης κάρπα, καθώς και τη χρήση εφαρμογής αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία. Το πρώτο ήταν σήμερα στο Δημαρχείο και όπου υπάρχουν υπάλληλοι πολλοί και πολίτες πολλοί διερχόμενοι. Λοιπόν, και το πρώτο μας ξεκίνημα λοιπόν ήταν σήμερα εδώ στο Δημαρχείο του Βόλου, που θα γίνει και η εκπαίδευση, η μετάδοση δηλαδή γνώσης της καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης και ταυτόχρονα και η χρήση του απεινιδωτή, γιατί είναι σημαντική. Όταν έχεις έναν απεινιδωτή, αυτό που δεν μπορείς να καταφέρεις με την καρδιοαναπνευστική ανάνυψη ή σου δίνει έστω μια μικρή ένδειξη ανάνυψης
του ασθενούς που έχεις κάτω, εν πάση περιπτώσει, του πασχόντος. Λοιπόν, επεμβαίνεις με τον επινιδωτή. Η ελληνική ομάδα άρρωσης εκπαιδεύει κόσμο, γιατί έχει πιστοποιημένους εκπαιδευτές πάνω στο κομμάτι της καλοπνευστικής αναζωογόνησης και του επινιδωτή. Άρα ήταν η πρώτη κίνηση, η κλίση που μας έγινε για να έρθουμε να δείξουμε καλοπνευστική αναζωογόνηση, εννοείται ότι θα ήμασταν παρόντες. Χαίρομαι που άκουσα την αντιδήμαρχο, την κυρία Αναγνώστου, ότι θα μπουν κι άλλοι στην περιοχή του Βόλου και σίγουρα είναι από τους πρωτοπόρους δήμους που βάζουν απεινιδωτές. Δεν υπάρχουν πολλοί δήμοι. Τώρα, ο απεινιδωτής είναι ένα εργαλείο στα χέρια κάποιου που γνωρίζει και δεν πρέπει να φοβάται ο πολίτης να το χρησιμοποιήσει. Δεν κάνει κακό, ίσα-ίσα είναι υπέρ. Με μια απλή καρδιοπνευστική αναζωογόνηση έχουμε ένα ποσοστό, να επαναφέρουμε κάποιον, γύρω στο 25%. Με ένα απεινιδωτή, αν τοποθετεί ο απεινιδωτής, φτάνουμε κοντά στα 80%. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση, καθώς το θέμα της χρήσης απεινιδωτή αλλά και της αναγκαιότητας γνώσης για πρώτες βοήθειες είναι επιτακτικά αναγκαίο, ειδικότερα στην εποχή μας. Ζωή, θα σας πω εγώ μετά έτσι πώς κάνουμε την κάρτα. ΕΚΑΠ, παρακαλώ. ΕΚΑΠ, ναι. Είμαστε στο Δημαρχείο του Βόλου, στον πρώτο όροφο στην συνέδουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε έναν άντρα 30 χρονών και έναν αθλέη. Έχω ξεκινήσει κάρπα. Ονομάζομαι Ζωή Παπά. Θέλετε κάτι άλλο από μένα? Ωραία, Ζωή, συνέχισε και ερχόμαστε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Είναι στις καλές ειδήσεις της ημέρας η τοποθέτηση νέων απεινιδωτών και θα είναι ακόμη καλύτερες η είδηση αυτή, αν, επαναλαμβάνω, οι απεινιδωτές μείνουν να σκουριάζουν. Δεν θα χρειαστεί για κανένα συνάνθρωπό μας. Όπως επίσης, Βασίλη, στις καλές ειδήσεις της ημέρας είναι το γεγονός ότι έχουμε την ανακοίνωση πληρωμών, καταβολής δηλαδή ποσών, σε χίλιες και κάτι επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Θεσσαλία που έχουν πληγεί τον τελευταίο χρόνο, είδαν στους λογαριασμούς τους τα συγκεκριμένα ποσά. Ακριβώς είναι κάτι που γνωστοποιήθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία τις τελευταίες ώρες, Βάσο, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα υπάρχει και δήλωση του αρμόδιου Υπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος είναι και αρμόδιος σε ζητήματα κρατικής αρρωγής αλλά και αποκατάστασης. Ξεκίνησαν λοιπόν πιο ειδικά οι καταβολές των αποζημιώσεων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν στη Θεσσαλία από τις φωτιές αλλά και τις θεομηνίες, στη συνέχεια τις πλημμύρες. Αφορά, όπως είπες, πάνω από 1.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, με ποσά. Είναι όμως και άλλες περιοχές μέσα στο χάρτη αυτό, όπως και ο Εύρος, και είναι η παρεμβάσεις, όπως είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, συγκεκριμένες, και αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για να ξεπεραστούν εμπόδια και γραφειοκρατία και σιγά σιγά το πράγμα, να το πω, να ρολάρει για να μπορούν να πάρουν τα λεφτά που περιμένουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί. Και να σημειώσουμε παράλληλα ότι είναι συγκεκριμένα τα ποσά που αναλογούν στην Θεσσαλία και κατά τόπους, όπως γίνεται γνωστό από τα αρμόδια υπουργεία. Υπάρχει επίσης μια συγκεκριμένη λίστα προϋποθέσεων και, θα λέγαμε, επιχειρήσεων αλλά και ανθρώπων επαγγελματιών, δηλαδή μια σειρά επαγγελμάτων που έχουν πληγεί, που έχουν, θα λέγαμε, μπει ψηλά στην ιεραρχία. Ναι, μπορούν να ακριβώς, σε για να πάρουν τις αποζημιώσεις. Ναι, θα το δούμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ. Και να πω ακόμη ότι είναι ποσά από 3.000, σύμφωνα με τα αρμόδια υπουργεία, μέχρι και 300.000 ευρώ, εξαρτάται, όπως είπαμε, την περίπτωση και τα χαρτιά και τα πιστοποιητικά που πιστοποιούν λοιπόν ότι κάποιος μπαίνει στο πρόγραμμα και μπορεί να λάβει τη συγκεκριμένη αρρωγή. Μένει τώρα να δούμε ποιος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που απομένει να λάβει τα συγκεκριμένα χρήματα ή αν εδώ κλείνει ο πρώτος κύκλος. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει διευκρινιστεί, δηλαδή αν αυτές οι 1.000 επιχειρήσεις, 1.000 και κάτι συνολικά που θα λάβουν το συγκεκριμένο ποσό, είναι όλες όσες έχουν κάνει τις αιτήσεις και έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά, ή αν υπάρχουν και άλλες και πόσες είναι αυτές που περιμένουν και πότε σε επόμενη φάση θα πληρωθούν. Σε σχέση με αυτό που λες, πάντως, γίνεται γνωστό από τα Υπουργεία ότι η πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο για να δηλωθούν και άλλα και από άλλους, θα είναι ανοιχτή τουλάχιστον μέχρι τα 3 Σεπτεμβρίου. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι κάποιες περιοχές είναι εκτός αυτής της διαδικασίας, αυτής της αποζημίωσης. Δηλαδή, ενώ εντάσσονται οι περισσότερες περιοχές ενός Δήμου, υπάρχουν ορισμένες περιοχές του ίδιου Δήμου, ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα, που έχουν μείνει εκτός. Και υπάρχει το αίτημα για την ένταξη και αυτών των περιοχών σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτή τη διαδικασία της αποζημίωσης. Σωστά, ναι. Αλλά είναι κάτι ακόμη που εκκρεμεί και δεν έχουμε και την απάντηση
τι θα γίνει και με τις περιοχές που είναι αποκλεισμένες, γιατί και εκείνες έχουν πληγεί. Μιλάμε για γειτονικές περιοχές. Ναι. Είναι το ρεπορτάζ που είχαμε αναδείξει και στις αρχές του καλοκαιριού. Θυμάσαι και με περιπτώσεις που, για παράδειγμα, ενώ είχαν ενταχθεί σε αυτή τη λίστα και ήταν απαλλαγμένοι και από συγκεκριμένη καταβολή ποσών, μεταξύ αυτών και ο ΕΝΦΙΑ, θυμόμαστε. Τελικά, ενώ περιμένουν ότι εντάξει, από αυτό έχουμε γλιτώσει λόγω του προβλήματος και των όσων βιώσαμε, τα καταστρεπτικά και καταστροφικά. Τώρα τι γίνεται. Και τελικά τους ενημέρωσαν ότι όχι, πρέπει να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, για παράδειγμα. Είναι και αυτό εντάσσεται σε όλο αυτό που μόλις περιέγραψες. Και βλέπουν και εδώ ορισμένοι τον αποκλεισμό τους. Δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Πιθανότατα από λάθος, δεν δηλώθηκαν κάποιες περιοχές, δεν γνωρίζουν και αναζητούν τι έχει γίνει. Ωστόσο, υπάρχει η πρόταση, υπάρχει το αίτημα και είναι σε εκκρεμότητα να ενταχθούν όλες οι περιοχές οι πληγήσεις της Θεσσαλίας και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Γιατί. Περνάει ο καιρός παράλληλα. Ναι, και οι επιπτώσεις ήταν και όλες περιοχές ίδιες. Επαναλαμβάνω, κοντινές περιοχές. Αυτό τους έχει προκαλέσει εντύπωση, γιατί κάποιοι είναι εκτός. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Από την 5η 19 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι πληρωμές των επιχορηγήσεων των ειδικών σχημάτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2023. Αφορούν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας μεταξύ άλλων περιοχών και επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2023, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμεση συνέπεια των ανωτέρων φαινομένων. Αφορά παράλληλα και τις έντονες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν ποσά σε 1.065 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, αλλά και σε επιχειρήσεις του Εύρου. Το χαμηλότερο ποσό επιχορήγησης είναι οι 3.000 ευρώ και το υψηλότερο οι 300.000 ευρώ. Ο αρμόδιος Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, επισήμανε μεταξύ των άλλων πως η υλοποίηση των μέτρων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και πολίτες. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν καθώς ακόμη είναι ανοιχτή για την υποβολή δηλώσεων η β' φάση των ειδικών σχημάτων, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου για την αποδοχή της επιχορήγησης. Πιο ειδικά, το σχήμα ενίσχυσης για τη Θεσσαλία περιλαμβάνει 5 διαφορετικά υποσχήματα ως εξής: επιχειρήσεις πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είχαν έδρα υποκατάστημα στο Δήμο Παλαμά και στο Δήμο Φαρκαδόνας που επλήγησαν έντονα από τις πλημμύρες. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω της μη ασφαλούς πρόσβασης και της ακαταλληλότητας των υδάτων. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς επιβατών. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταλυμάτων. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλίας και της εμπορίας αλευμάτων. Σημειώνω εκ νέου παράλληλα πως η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΔΕ, My Business Support, για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης θα παραμείνει ανοιχτή έως την 27η Σεπτεμβρίου. Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε και να σχολιάσουμε την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα με τον πολύ καλό μου συνάδελφο, τον Terence Quick. Τον έχουμε εδώ μαζί μας. Τον καλωσορίζω. Γεια σου, Terence. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και μακάρι να ήμουν εκεί μαζί σου. Λέω, να ήμουν στο διπλανό. Καλύτερα θα ήταν. Τι να έχει ο Παντίδης, πες μου, πότε κοιμάται ο άνθρωπος? Ποτέ. Το πρωί κάνει ρεπορτάζ, το μεσημέρι είναι μαζί σου, το βράδυ κάνει εκπομπή. Τι γίνεται? Ποτέ. Είναι πάντα σε ετοιμότητα, είναι πάντα έτοιμος για όλα τα ρεπορτάζ. Το εκείνο με τα τακούνια, ο άλλος με τη γραβάτα, τον ακούω, τον παρακολουθώ. Για να δούμε τώρα τι γίνεται όμως, καλά τα λέμε εμείς τα δικά μας, αλλά τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται, Terence? Έχουμε βέβαια δύο κόμματα της αντιπολίτευσης να πηγαίνουν, να βρίσκονται στον δρόμο έτσι προς τις κάλπες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Βλέπουμε ότι το κλίμα δεν έχει καμία σχέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις τρέχουν τόσο πολύ που νομίζω, βέβαια το έχουμε ξαναζήσει αυτό το σκηνικό, αλλά νομίζω αυτή τη φορά δεν τις προλαβαίνουμε αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, με άλλα γεγονότα, με άλλες καταγγελίες, με άλλες αντεγκλήσεις, μαχαιρώματα κοιμόμαστε, με εντελώς διαφορετικό σκηνικό ξυπνάμε. Τι έχουν πάθει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου με αυτή την τοποθέτηση που έκανες. Και δεν ξέρω αν πρόκειται περί δράματος ή αν πρόκειται περί επιθεώρησης. Γιατί και τα δύο δυστυχώς δεν είναι συμβατά με μια δημοκρατία η οποία πρέπει να λειτουργεί με σοβαρά κόμματα. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε μια δημοκρατία όπου έχουμε τη μονοκρατορία ενός κόμματος, mm-hmm. μιας κυβέρνησης, η οποία δεν έχει αντιπολίτευση. Mm-hmm.
Έτσι, η μία ψάχνει να βρει αρχηγό, η άλλη ψάχνει να βρει αρχηγό. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ κάτω από ένα άλλο κλίμα, αυτό είναι γεγονός. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ όμως αυτά που συμβαίνουν θα είναι πρωτοφανή. Το τελευταίο, το σημερινό, είναι ο κακός χαμός που έγινε, κυρίως από τους αντικασελακικούς, με την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, της πολύ καλή μου φίλης και συναδέλφου, η Έλενα, η οποία καταγείται από μια παλιά πολιτική οικογένεια. Το χάσαμε λίγο τον Τέρενς. Ναι, νομίζω τον έχουμε πάλι. Τώρα πρέπει να έκανες, μας έκανες μια διακοπή εδώ πέρα, είναι τα ναι. Εγώ διακοπές δεν έχω πάει ούτε μία μέρα. Έκανες τώρα εδώ στον αέρα. Έλεγα ότι η Έλενα σκέφτηκε θα μπορούσε να κάνει μία ανάρτηση με την εσωτερική πισίνα του σπιτιού της, μία ευκατάστατη οικογένεια, πολιτική οικογένεια. Ναι. Μην ξεχνάμε ποιος ήταν ο πατέρας και ποια ήταν η μητέρα της. Και για να προλάβει τα όποια σχόλια από κάτω, έγραψε το εξής. Για να θες προλάβω, το σπίτι έχει πισίνα σχεδόν 40 χρόνια, από το 85 που χτίστηκε. Αν είχα κάτι να κρύψω, δεν θα την φωτογράφιζα. Το χορτασμένο μην φοβάσαι, το γιο της πλήστρας να φοβάται, που μπήκε στην πολιτική με τρύπια σόβρακα και βρέθηκε με κολοσσία περιουσία. Αυτή η φράση, το γιο της πλήστρας, που πράγματι είναι υποτιμητική, διότι είτε είσαι καθαρίστρια, είτε είσαι πλήστρα, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι υπουργός, απαιτείς ένα σεβασμό στη δουλειά που κάνεις. Ανεξάρτητα όταν την πολιτική τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Ναι, οπότε έγινε ο χαμός. Κυρίως ο προηγούμενος, ο πρώην εκπρόσωπος τύπος Στέλιος, ο Καλπάκης του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Η Έλενα, και πολύ καλά έκανε, έκρινε ότι θα έπρεπε να θέσει την παρέτησή της και την έδρα της στη διάθεση του κόμματος, λέγοντας ότι συγγνώμη, δηλαδή είπε ένα συγγνώμη, ο πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς, δεν το αποδέχθηκε και εκεί η υπόθεση έκρινε. Όμως παραμένει άλλη μία πληγή, ο τρόπος με τον οποίο μάχονται οι εσωκομματικές ομάδες στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία νέα. Δεν θα ανακοινώσει αύριο κατά πάσα βεβαιότητα ο Στέφανος Κασελάκης με το γνωστό του τρόπο, το TikTok, με το Twitter, δεν ξέρω με τι, την υποσιότητα του. Θα το κάνει μάλλον από Δευτέρα. Και η πληροφορία που είχα σήμερα το πρωί στην εκπομπή μου στον Real FM είναι ότι κλείνει τελικά να κατέβει υποψήφιος ο Σοκράτης ο Φάμελος. Ναι. Άρα τρεις υποψηφιότητες. Μέχρι στιγμής έχουμε τον κύριο Πολάκη στα σίγουρα, Σοκράτη Φάμελο στα σίγουρα, πιστεύω στα σίγουρα. Ναι. Έχουμε τον ηθοποιό. Ο οποίος είπε ότι... Τον κύριο Γκλέτσο. Τον κύριο Γκλέτσο. Για τον Απόστολο λέω. Το ανακοίνωσε. Την έχουμε την ανακοίνωση εδώ. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είπε ότι εκτός από πολύ καλός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει και πολύ καλός πρωθυπουργός. Ότι το έχει. Ναι, είναι οριστικό γιατί και άλλοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταθέσουν υποψηφιότητα. Είναι οριστικό για τον κύριο Γκλέτσο. Τίποτα δεν είναι οριστικό. Αυτό λέω. Έτσι όπως εκτελήσεται. Αλλά ναι, με δεδομένο ότι θα γίνει το συνέδριό τους όπου θα ανακηρύξει τους υποψηφίους, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τότε. Πάντως, σίγουρο μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση, ούτε καν του Στέφανου Κασελάκη. Πάντως, τώρα Τέρενς, εσύ θεωρείς ότι οι ομάδες εσωκομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ που καθαίρεσαν τον κύριο Κασελάκη από την θέση του, με όλο αυτό το σκηνικό, με όλα αυτά που παρακολουθούμε καθημερινά, με τις φοδρότατες συγκρούσεις και τις βαριές κατηγορίες του ενός προς τον άλλον, γιατί ακούμε και για περιστατικά bullying, ακούμε για κακοδιαχείριση χρημάτων, φτάνουμε στο πολύ μακρινό παρελθόν, δηλαδή βγαίνουν πολλά από τις ντουλάπες. Όλα αυτά λειτουργούν θετικά για τους ίδιους ή τους έχει γυρίσει όλη αυτή η κίνηση boomerang?
Νομίζω ότι διακομωδούν όλοι, ο καθένας με τη συμπεριφορά του, ένα ιστορικό κόμμα, όπου δεν ξέρω αν ξύπναγε ο Λεωνίδας ο Κύρκος τι θα έλεγε. Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι, και μάλιστα μου το έχει πει ένα ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην αριστερά έχουμε συγχώβη τις διασπάσεις. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως συμπεριφέρονται και από τη μία και από την άλλη την πλευρά, με μισόλογα ή με μονόλογους ή με, θα λέγαμε, καταγγελίες οι οποίες δεν είναι ανάξιες προσοχής, ναι, δεν προχωράει καλά η κατάσταση. Και το θέμα είναι, ωραία, γίνονται εκλογές. Εγώ σου βάζω λοιπόν την πιθανότητα, που είναι ισχυρή πιθανότητα, mm-hmm, να ψηφίσει ο Κασελάκης. Mm-hmm. Γιατί ο Κασελάκης θα ψηφιστεί από τη βάση, η οποία βάση έχει μπουχτίσει να βλέπει μέσα στην, στον χώρο της αριστεράς, να ο ένας να τρώει τον άλλο. Mm-hmm. Αυτά συνέβαιναν και με Τσίπρα, αυτά συμβαίνουν και τώρα. Αλλά από την άλλη την πλευρά βγαίνει ο Κασελάκης. Θα παραμείνουν εκείνοι οι οποίοι είναι απέναντί του ή θα πάμε σε μια τρίτη διάσπαση μέσα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αριστερά? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Ένα μεγάλο ερώτημα. Ειλικρινά. Mm. Αλλά από την άλλη την πλευρά, εάν κάποιος κατέβει, θα μου πεις, ωραία, κατεβαίνει ο Σωκράτης ο Φάμελος. Μη ενδεχομένως να κατέβει η Όλγα Γεροβασίλη, που δεν το βλέπω. Το Σωκράτη ο Φάμελο βλέπω, σύμφωνα στις πληροφορίες μου. Τι θα κάνει μετά? Θα πει, α, ωραία, έχασα και φεύγω? Μα βεβαίως. Έχουμε ιστορικό στο παρελθόν αυτό. Πρώτον, έχουμε ιστορικό τον Στεφανόπουλο, τον Κωστή, ο οποίος πήγε απέναντι από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έχασε, παραιτήθηκε και έφυγε και έκανε το δικό του κόμμα. Έχουμε την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πήγαν απέναντι από τον Κασελάκη, χάσανε Αξιόγλου και λοιποί και φύγανε. Κάναν τη Νέα Αριστερά, η οποία βλέπει ότι με το ζόρι προσπαθεί να πιάσει το 2,5-3%, ούτε καν στη Βουλή δεν μπαίνει. Παρόλο που συμπεριφέρονται με πολύ μεγάλη ευπρέπεια, πρέπει να πω, σε καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι κρίμα όμως, και το λέω για μια ακόμη φορά, σε μια δημοκρατία να ταλαιπωρείται τόσο πολύ η δημοκρατία από τέτοιες πολιτικές συμπεριφορές. Πάντως, επειδή είναι πολλά επεισόδια ενός σίριαλ, αυτό, όπως είπες και εσύ, πολύ εύστοχα, και υπάρχει αυτό το μεγάλο ερώτημα. Δεν ξέρουμε αν αυτό το σίριαλ τελειώσει, το σίριαλ σε εισαγωγικά, αν ολοκληρωθεί με την ανάδειξη του νέου πρόεδρου στις κάλπες. Επίσης, είναι μεγάλο ζητούμενο και είναι μάλλον μεγάλο ερώτημα το πόσοι από τη βάση θα σηκωθούν και θα πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν. Μέχρι στιγμής, και δεν ξέρω οι δημοσκοπήσεις πού γίνονται ακριβώς, σε ποιο κοινό γίνονται οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν μια πρωτοπορία του Στέφανου Κασελάκη, του δίνουν μια δημοτικότητα, τον θέλουν πάνω το 50%, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το κοινό που ρωτάνε οι δημοσκόποι. Δηλαδή πόσο ευανάγνωστο είναι το κοινό που θα πάρει τηλέφωνο να ρωτήσεις τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν. Ναι, ναι. Εκεί συνεπώς έχω μεγάλα ερωτηματικά, όπως το ίδιο ερωτηματικό έχω και για τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στο ΠΑΣΟ, που φέρνουν πρώτα τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, δεύτερο τον Χάρη τον Δούκα σχετικά κοντά, πιο πίσω τη Διαμαντοπούλου και πιο πίσω τον Πάπα τον Γερουλάνο. Σε ποιο κοινό γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις? Έτσι συνεπώς, απλά και μόνο μία αίσθηση περιβάλλοντος προσλαμβάνω, και βεβαίως όχι κάτι το να μου επιτρέψουν οι καλοί μου φίλοι δημοσκόποι, κάτι το... Καταλαβαίνω τι λες, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έστω και σε φωτογραφία στιγμής. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, Τέρενς, όμως, σε όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και έχουν σοκάρει όλο τον κόσμο με αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Το «όχ» βγαίνει μέσα από βαθιά, μέσα από την καρδιά μου. Διότι όλοι οι αναλυτές πιστεύουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου σύραξης που θα πάρει πολλούς. Θα πάρει πάρα πολλούς από τα σκάλια του. Το θέμα ποιο είναι, Βάσο, κυρίες και κύριοι? Ότι από τη στιγμή πια που η Χεζμπολάχ προκλήθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι τόσο πολύ, από τις εκρήξεις των βομβιστών, των κινητών, των ασυρμάτων τηλεφώνων, με αυτό το PLT,
μια ύλη η οποία δεν χρειάζεται παραπάνω από 1 έως 3 γραμμάρια για να μπορέσει να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες. Και μάλιστα λένε, αυτή είναι η πολύ τελευταία πληροφορία, ότι είχε γίνει παραγγελία ότι η εταιρεία παρέδωσε τα κυβότια, μείνανε στο λιμάνι για 3 μήνες και πάνω σε αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με το τι λένε οι της Χεσμολάχ, πρέπει οι Ισραηλινοί με τη Μοσάτ να μπήκανε και να πάρουν. Ήταν τόσο το χρονικό διάστημα, γιατί εικάζουν ότι μπορεί να είναι και πολύ, πολύ πιο μικρό από τρίμηνο για να γίνει αυτή η μετατροπή στους βομβιστές. Ναι. Πάντως 3 μήνες, καταλαβαίνεις, για 5.000 κομμάτια βομβιστών ήταν υπεραρκετό για κάποιους ικανούς, γιατί η Μοσάτ, μην γελιόμαστε, είναι ικανή. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι και η κορυφαία μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Χτες το βράδυ το Ισραήλ βομβάρδιζε ανηλαιώς το Νότιο Λίβανο, κατέστρεψε γύρω στους 1.000 εκτοξευτές πυράβλων, ρουκετών, που έχει η Χεζμολάχ. Η Χεζμολάχ με τον πνευματικό της ηγέτη και αρχηγό της λέει αυτός είναι πόλεμος. Το Ισραήλ δεν το βάζει κάτω. Η Χαμάς ανασυγκροτείται και ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάτι επίσης πολύ σοβαρό. Όχι πολύ μακριά. Στην Ουκρανία και στη Ρωσία οι Ρώσοι είναι πολύ, 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 πολύ θορυβημένοι από την απόφαση που πήρε το Ευρωκοινοβούλιο, μάλλον η Κομισιόν, να πει ότι γιατί όχι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα, δυτικούς πυράβλους εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, εάν έχουμε ταυτόχρονη ανάφλεξη σε 2 περιοχές του πλανήτη, εσύ τώρα μου λες πόσο είναι η βενζίνη σήμερα ή τι αξία έχει μια ανθρώπινη ζωή. Κόλαση θα γίνει. Το λέω και το εννοώ. Κόλαση. Με κομμένη την ανάσα, πραγματικά, όπως είπες και εσύ, αυτό το όχ που σου βγήκε έτσι αυθόρμητα, με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε όλοι αυτές τις εξελίξεις και απευχόμαστε φυσικά να συμβούν και χειρότερα. Πόσο πιθανό όμως είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι χειρότερα να γίνουν, Βασίλη. Δεν ξέρω. Τι χειρότερα να πάνε αν τραγεί η Μέση Ανατολή. Ναι. Με τον Τούρκο πάλι να παίζει τον μεσολαβητικό δίθεν ρόλο και να βγαίνει και από πάνω ο Δεσπότης και Νταΐς και εμείς να είμαστε οι φτωχοί συγγενείς και έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την άλλη εβδομάδα. Έφυγε σήμερα ο Μητσοτάκης μαζί με τον Γεραπετρίτη. Φεύγει αύριο και ο Χρυστοβλίδης από την Κύπρο. Φεύγει και ο Ερντογάν. Και περιμένουμε τι θα συζητήσουν. Εγώ κρατάω ένα μικρό καλάθι για το τι θα κουβεντιάσουν ο Μητσοτάκης Ερντογάν. Δυστυχώς το λέω και πονάω. Αλλά εντάξει. Αυτά. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε. Εδώ θα είμαστε, ναι, ακριβώς. Εδώ θα είμαστε και με τη δική σου βοήθεια να τα δούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Τέρενς. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, στη Λάρισα τώρα, να δούμε τι γίνεται. Ιωάννα Μπουροπούλου εδώ μαζί μου για να δούμε τα δικά της ρεπορτάζ. Ιωάννα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Βάσο. Και έχουμε τώρα στο Δήμο να ξεσπά μια έντονη αντιπαράθεση για αναθέσεις. Τι αναθέσεις? Αναθέσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης. Ακριβώς. Χθες, κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, έντονη ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου του κ. Θανάση Μαμάκου αλλά και του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημήτρη Δελγιάννη, όταν ο δεύτερος έφερε σαν θέμα της συνεδρίασης 2 συμβάσεις, 2 προγραμματικές συμβάσεις, ο οποίος τις χαρακτήρισε απευθείας αναθέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, που αφορούν τόσο το Δήμο όσο και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Άρδευση του Δήμου Λαρισαίων. Πρόκειται για 2 αναθέσεις που ο κύριος Μαμάκος είπε ότι δεν είναι απευθείας αναθέσεις και είναι μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να θολώσει τα νερά και να εξαπατήσει τον κόσμο, αλλά είναι 2 προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες ο Δήμος έχει κάνει εδώ και έναν περίπου χρόνο, προκειμένου να πάρθουν αποφάσεις για συγκεκριμένα και ζητήματα. Να πούμε ότι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Δελιγιάννης, αφορούν 2 διαφορετικά θέματα, όπως και είπα, αλλά το παράδοξο εκεί είναι ότι αυτός που από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο υπεύθυνος που έχει αναλάβει τις συγκεκριμένες συμβάσεις, ήταν και συνεργάτης του νυν Δημάρχου, του κύριου Μαμάκου, αμέσως μετά τις εκλογές, όταν ο κύριος Μαμάκος ζήτησε από τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη, να του επιδείξει τα οικονομικά του Δήμου. Και τότε, Βάσο, θυμάσαι ότι είχε προκληθεί ένα μεγάλο κενό, είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, ναι, στα οικονομικά του Δήμου Λαρισαίων. Ο κύριος Δελγιάννης αναρωτήθηκε πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η
η σύμπτωση μεταξύ των συμβάσεων αλλά και του συνεργάτη του Δήμου Λαρισαίου, με τον κύριο Μαμάκο να απαντάει εντόνως και να λέει ότι οι συμβάσεις δεν απευθύνονται σε συγκεκριμένο άνθρωπο αλλά σε συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, και τόνισε κιόλας ότι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι ένα από τα διακεκριμένα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ναι, και εκπροσωπούνται νόμιμα από τον Μπρίτανη. Ναι, συμπίπτει να είναι το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή. Ακριβώς. Ένας από τους συνεργάτες που έχουν αναλάβει τις αναθέσεις. Συμπίπτει, δεν συμπίπτει, δεν το ξέρουμε. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ των δύο παρατάξεων. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων λέει ότι συμπίπτει. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε αυτή τη σύμπτωση. Ακριβώς, για το ίδιο πρόσωπο. Ακριβώς. Και μάλιστα ο κύριος Μαμάκος δικαιολογήθηκε και είπε ότι είναι απόλυτα λογικό όταν ένας άνθρωπος αναλαμβάνει το Δήμο και ζητάει να λάβει κάποια στοιχεία και δεν τα δέχεται, να δέχεται εξωτερική βοήθεια προκειμένου να διοπιστωθούν τα κενά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι παρενέβη και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κύριος Αργυρόπουλος, ο οποίος δικαιολόγησε φυσικά τον Δήμαρχο Λαρισαίων και είπε ότι εντοπίσαμε κάποια κενά και παραλήψεις και κάναμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να λύσουμε αυτά τα κενά. Εκτός από τη σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω αν έχουν φτάσει όλοι μαζί σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ωστόσο, εμείς πάμε να δούμε αποσπάσματα από αυτή την έντονη αντιπαράθεση που ξέσπασε στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας δημιούργησαν δύο συμβάσεις του Δήμου με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες κατήγγειλε η μείζωνα αντιπολίτευση. Σημειώνοντας πως ο άνθρωπος που εμφανίζεται ως υπεύθυνος σε αυτές είναι συνεργάτης του Δημάρχου Λαρισαίων. Τα παραπάνω καταγγελόμενα από τον επικεφαλής της συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρη Δελιγιάννη προκάλεσαν την έκρηξη του Δημάρχου Λαρισαίων, ο οποίος σε υψηλούς τόνους υπενθύμησε πως ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός συνέδραμε με τη γνωστική του επάρκεια, ώστε μετά τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου να αποκαλυφθεί τρύπα εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων. Οι προγραμματικές συμβάσεις δεν είναι απευθείας αναθέσεις. Οι προγραμματικές συμβάσεις που βλέπονται από τον νόμο προβλέπονται μεταξύ ποιών μπορούν να γίνουν, γιατί ένας που γνωρίζει στοιχειοδός την νομοθεσία και την τοπική αυτοδιοίκηση καταλαβαίνει μάλλον ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, προκειμένου να θολώσετε τα νερά, χρησιμοποιείτε τον όρο αναθέσεις, ενώ είναι ψευδές αυτό. Γίνεται μόνο για λόγους εντυπώσεων και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια εσκεμμένη ή θελημένη παραχάλαξη της πραγματικότητας και τίποτα άλλο. Τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, Κώστας Αργυρόπουλος, τονίζοντας ότι η ΔΕΙΑΛ προσπάθησε να συμμαζέψει το λάθος και τις παραλήψεις που εντόπισε, κάνοντας τη συγκεκριμένη σύμβαση με το ΕΚΠΑ. Ένα έργο για το βιοαέριο. Ένα έργο το οποίο από το πίνακα της προγραμματικής σύμβασης, γιατί μιλάτε για ποσά κιόλας και αφήνετε και διάφορα υπονοούμενα, έχει 563.297 ευρώ το σύνολο της δαπάνης εργασιών, το όφελος εργολάβου 101.000 και 99.000 τα απρόβλεπτα. Δηλαδή ένα συνολικό έργο 976.268 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπέγραψε η δικιά σας Δημοτική Αρχή με τον κύριο Καλογιάννη και με τον κύριο Μαδίδη ένα έργο που αυτή τη στιγμή από τον Ιούλιο του 2023 ούτε ο Πυρσός για λόγους ασφαλείας καίγεται και ούτε αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΛ από αυτή τη σύμβαση να έχει πάρει επιστροφή έστω και 1 ευρώ. Νωρίτερα, ο κύριος Δελιγιάννης είχε ζητήσει να δοθούν απαντήσεις αναφορικά με τις δύο συμβάσεις. Τις δύο αναθέσεις 215.000 ευρώ προγραμματικών συμβάσεων που έγιναν με το ΕΚΠΑ. Τα μισά χρήματα ήταν από το Δήμο Λαρισαίων και τα μισά από τη ΔΕΙΑΛ. Σε ποιον, παρακαλώ, σας υποβλήθηκε κάποια πρόταση προκειμένου να κάνετε μια τη συμφωνία από το ΕΚΠΑ? Έχετε έγκριση από κάτι τέτοιο? Έχετε. Κωστά, δεν κάνουμε διάλογο πέρα. Καθένας του πολιτή λέει όπως θέλει. Δεν θα σας φάει εδώ πέρα ο κ. Δελιγιάννης. Α, εντάξει, οκ. Okay. Επί της διαδικασίας είπατε επί της διαδικασίας, κάνετε ερώτηση στον το πρόβλημα με τη διαδικασία. Το πρόβλημα. Επειδή ακριβώς έκανα. Επειδή ακριβώς έκανα πρόεδρος, κ. Δημαρχέ, θα σας είχα κόψει εδώ και ώρα σε σχέση με αυτά που είπατε. Προφανώς δεν μπορώ. Προφανώς δεν μπορώ. Προφανώς δεν αποκλείεται κανέναν εδώ μέσα που μιλάει. Ούτε εγώ. Το θέμα πυροδότησε σφοδρές αντιπαραθέσεις με πολλά μέλη του σώματος να παίρνουν το λόγο διαδοχικά.
Και πάμε τώρα και να περάσουμε και επίσης σε θετικές ειδήσεις, πολύ καλές εξελίξεις, γιατί έχουμε το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας να ενισχύεται με έναν υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο και μία κτηνολόγο ταυτόχρονα. Ακριβώς σήμερα το πρωί κιόλας πραγματοποιήθηκε η επίσημη η ορκωμοσία της νέας ακτινολόγου και ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, ενώ παράλληλα έγινε και η παράδοση του νέου ψηφιακού μαστογράφου, ο οποίος έρχεται τώρα να δώσει τις υπηρεσίες του και αυτό στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού και στην έγκαιρη διάγνωση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κ. Φώτης Ερέτης, δεν είναι ένα μηχάνημα που θα εξυπηρετήσει μόνο τους πολίτες της Λάρισας ή μόνο τους ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, αλλά είναι που θα εξυπηρετήσει χιλιάδες γυναίκες από όλη κιόλας τη Θεσσαλία και είπε κιόλας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και μία γυναίκα να καταφέρουμε να σώσουμε μέσω του μηχανήματος είναι φυσικά επιτυχία. Σε δηλώσεις το ο κύριος Βλαχάκης, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, καθώς ήταν ένα αίτημα πάρα πολύ πάγιο από όλους τους όσους εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Οκτώβριος είναι μήνας κατά του καρκίνου του μαστού και έτσι λοιπόν ερχόμαστε κι εμείς να είμαστε έτοιμοι να προλάβουμε όσες περισσότερες εξετάσεις να κάνουμε. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις τους αφού εσένα σε ευχαριστήσω, Ιωάννα. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα να δούμε τις δηλώσεις. Με μία γιατρό, ακτινολόγο και ένα νέο μηχάνημα, έναν υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος εκτός των άλλων λειτουργιών του πραγματοποιεί και τομοσυνθέσεις, ενισχύθηκε από το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και όχι μόνο, γενικά από την ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Ερέτης. Ήταν κάτι το οποίο έλειπε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας και όχι μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διοικητή, τον διευθυντή και τη συνάδελφο γιατρό, γιατί όντως, όπως το βλέπετε, είναι κάτι το οποίο θα χρησιμεύσει στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, έτσι ώστε να μπορέσουμε έστω και μία γυναίκα να προλάβουμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και θα έχει και επιτελέσει την αρχική του λειτουργία. Για στόχο που επετεύχθη, μίλησε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Γρηγόρης Βλαχάκης, αναφέροντας ότι ο Οκτώβριος, μήνας αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού, βρίσκει το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πλήρως ενισχυμένο. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ξεκινάμε τη λειτουργία του μαστογράφου σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια. Θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα γέννηματάς. Μετά από εκπαίδευση της γιατρού μας, της ακτινολόγου της κυρίας Γούτα στο νοσοκομείο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης και με τον διορισμό μιας ακόμη ακτινολόγου σήμερα, όπου είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην οικογένεια του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ακτινολογικού τμήματος, Ευάγγελος Αλεξίου, σημείωσε ότι όλα αυτά έγιναν με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια. Έχουμε ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα το οποίο είναι τομοσύνθεση. Αυτό σημαίνει ότι σε γυναίκες με πολύ πυκνό μαστό μπορούμε να παίρνουμε επιπλέον λήψεις, ούτως ώστε να μην χάνουμε και την παραμικρή βλάβη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στους μαστογράφους. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σύγχρονο μαστογράφο που θα τεθεί και στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά από τον Οκτώβριο. Έτσι, ενισχύεται επίσης το τμήμα με μια καινούρια πρόσληψη, η οποία και αυτή θα ενισχύσει το τμήμα μαστού, γιατί θέλουμε πάντοτε να έχουμε δύο γιατρούς στο μαστογράφο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας, ο καρκίνος του μαστού. Και συμπληρώνει φυσικά άλλες δραστηριότητες του τμήματος που ήδη έχουμε αναπτύξει, όπως ο καρκίνος του προστάτη, όπου είμαστε ένα τμήμα που εδώ και 4 χρόνια κάνουμε πολυπαραμετρική τομογραφία στους άνδρες με αυξημένο PSA. Και επίσης φυσικά και άλλες δραστηριότητες, όπως είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο στην 5η ΥΠΕ που κάνουμε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα που κάνουμε ένα πρωτόκολλο για την απεικόνιση των αιμοσφαιρινοπαθειών και μάλιστα έχουμε καταθέσει και φάκελο στο ΚΕΣΥ για να αναγνωριστούμε στο πρώτο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στη χώρα. Επομένως, όλα αυτά έγιναν με πολύ μεγάλο κόπο, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κυρίως με τη στήριξη της διοίκησης του νοσοκομείου και της υγειονομικής περιφέρειας. Στόχος του Γενικού Νοσοκομείου είναι ο ψηφιακός μαστογράφος να ενταχθεί από την 1η Οκτωβρίου στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Μία άκρο σημαντική προσφορά για την υγεία των γυναικών της περιοχής μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
Εδώ επιστρέψαμε ξανά μαζί σας κυρίες και κύριοι μετά τις διαφημίσεις. Συνεχίζοντας με την επικαιρότητα, πάμε τώρα στη Λάρισα, γιατί την Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, τη Λάρισα θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου υποψήφιος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το απόγευμα στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο της Λάρισας και εκεί έχουν κληθεί να δώσουν το παρόν φίλοι και στελέχοι του κόμματος. Και το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βρίσκεται μπροστά στη διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας, εκλογής νέου Προέδρου. Και πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά και όχι μόνο, να τα συζητήσουμε με τη γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και βουλευτή της Λάρισας, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Είναι εδώ μαζί μας, την καλωσορίζουμε, την καλησπερίζουμε. Γεια σας κυρία Λιακούλη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κυρία Σαμακοβουλή. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Εμείς καλά είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα πόσο τρέχετε με όλα αυτά που πρέπει να τρέξετε όχι με όλα όσα συμβαίνουν σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τους πολίτες, αλλά έχετε και τις εσωκομματικές εδώ διαδικασίες. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να τα ισορροπήσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, η παραπολιτική δεν έφαγε την πολιτική. Η πολιτική άντεξε στο ΠΑΣΟΚ. Καρφί για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Μα δεν είναι καρφί. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου ποτέ και το ξέρετε. Αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ να παράγεται αυτή τη στιγμή και δεν χαίρομαι καθόλου γι' αυτό και σας το λέω ανυπόκριτα. Γιατί η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει μέτωπο σε πάρα πολλά θέματα. Άρα αυτό που παράγεται είναι δυστυχώς το 90% παραπολιτική και το 10% πολιτική. Και αυτό δεν ωφελεί τον τόπο. Mm-hmm. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει μια διπλή υποχρέωση να ξεπεράσει όλες τις κακοδαιμονίες και όλα τα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Και έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν πρέπει να τα κρύψει σαν σκουπιδάκια κάτω από το χαλί, αλλά πρέπει να τα αναδείξει, πρέπει να τα θεραπεύσει, πρέπει να τα βελτιώσει. Τι είδους ζητήματα είναι αυτά? Πάλι, ναι. Η τεχνολογία, εντάξει, δεν βοηθάνε οι συνδέσεις τελευταίες ημέρες, δεν βοηθάνε καθόλου. Ναι, πάμε. Την έχουμε την κυρία Λιακούλη. Τεράστιες δυσκολίες τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα δίκτυα. Τώρα, την έχουμε την κυρία Λιακούλη. Εγώ παγωμένη τη βλέπω την εικόνα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αλλάζουμε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ένα σύντομο διάλειμμα με την κυρία Λιακούλη, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Πάμε τώρα στο επόμενο, για να μην έχουμε πολύ μεγάλο κενό, στο επόμενο. Ζωντανή σύνδεση λοιπόν με τη Σκιάθο. Ο Νίκος Τζούμας, ο ανταποκριτής μας, είναι στη Σκιάθο. Δίπλα του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος βρέθηκε στο νησί του Παπαδιαμάντη από χθες για τις μεγάλες εκδηλώσεις για τα Παπαδιαμάντια. Νίκο, καλό απόγευμα και σε σένα και στον Περιφερειάρχη. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λίγο πριν την αναχώρηση του Περιφερειάρχη εδώ από τη Σκιάθο, οι μέρες Παπαδιαμάντη συνεχίζονται βέβαια μέχρι και την Κυριακή. Αυτές οι λαμπρές εκδηλώσεις για αυτόν μεγάλο λογοτέχνη εδώ του τόπου μας και της Σκιάθου. Κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο νησί της Σκιάθου. Θέλουμε να μας πείτε τις εντυπώσεις από αυτές τις δύο μέρες που παραστήκατε εδώ στην εκδηλώση. Νομίζω ότι ήταν μια. Είχαμε δίκιο που δώσαμε τόσο μεγάλη έμφαση στις ημέρες Παπαδιαμάντη φέτος. Και όπου θα γίνονται και κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύουμε την προσωπικότητα του Παπαδιαμάντη, φέρνοντας εδώ σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων που έχουν ασχοληθεί με τον Παπαδιαμάντη και καθιερώσαμε και το βραβείο του Παπαδιαμάντη και θα βοηθήσουμε και στην έκδοση των πρακτικών από το συμπόσιο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι βέβαια του Παπαδιαμάντη και πιστεύω ότι πάει καλά και θα πάει κάθε χρόνο καλά. Μετά είχαμε κάποιες τεχνικές συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και με την αντιπεριφερειάρχη και με άλλους αντιπεριφερειάρχες θεματικούς, με το Δήμαρχο και με κάποιους φορείς του νησιού, γιατί κάνουμε αρκετά έργα στη Σκιάθο και προγραμματίζουμε καινούργια έργα.
Είδαμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα θέματα εδώ της Κιάθου, τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι ένα οικοσύστημα που τρέχει από μόνο του, της Κιάθος. Χρειάζεται κάποια, αυτό που λέμε fine tuning, δηλαδή να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Δεν θέλει μεγάλες παρεμβάσεις. Είναι προβλήματα δηλαδή που μπορούν να επιληθούν άμεσα από την περιφέρεια. Ναι. Υπάρχει μια... από την περιφέρεια όλα όχι, αλλά ό,τι αφορά εμάς, ναι, έχουμε δυνατότητα να παρέμβουμε. Μας ενδιέφερε και το εξήγησα πολύ το θέμα της πολιτικής προστασίας και φέτος δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση με πτήσεις που γινόταν σχεδόν κάθε μέρα. Περιλάβανα και τη Σκιάθα με τα ιδιωτικά αεροπλάνα που έχουμε σύμβαση πλέον και νομίζω πήγε καλά φέτος το θέμα των πυρκαγιών. Θέλουμε να, του χρόνου να έχει ο πολιτισμός να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Προσπαθούμε να χτίσουμε μια σχέση με το Πανεπιστήμιο και με το τμήμα Εράσμους, ώστε να έρχονται φοιτητές που κάνουν Εράσμους. Έχουν 150 συμβάσεις στο Πανεπιστήμιο, με πανεπιστήμια ξένα, Εράσμους, την περίοδο που δεν έχει τουρισμό. Θα το προσπαθήσουμε, το Πανεπιστήμιο πιστεύουμε να το καταφέρουμε, δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο. Και υπάρχουν πολλά προγράμματα σε εξέλιξη που τώρα ξεκινάει να βγει πρόσκληση για, για την ΟΧΕ των Βορείων Σποράδων, το οποίο περιλαμβάνει έργα 2-10 εκατομμύρια. Κάποια είναι εδώ στη Σκιάθο, κάποια είναι στη Σκόπελο, κάποια είναι στην Αλόνισο. Θα τα εξειδικεύσουμε τις επόμενες μέρες με δελτίο τύπου. Νομίζω πήγε καλά. Τώρα πάμε Αλόνισο. Έχουμε και ραντεβού για τον ίδιο λόγο και αύριο Σκόπελο. Και γυρίζουμε πίσω, κύριε Κύριε. Να μείνουμε λίγο στις ημέρες του Παπαδιαμάντη. Εκτός από το θεσμό, τέθηκε και το ζήτημα να υπάρξει ίσως και μια μόνιμη στέγη συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, ναι, και τη συγγραφή. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτό το φόρουμ το λογοτεχνικό, το οποίο να βρει την έδρα του και το σπίτι του εδώ στη Σκιάθο. Νομίζω ότι πήγε καλά. Φέραμε δηλαδή ανθρώπους πολύ σημαντικούς, οι οποίοι ασχολούνται με τον Παπαδιαμάντη και το βραβείο πήρε ο φιλόλογος ο Τρενταφυλόπουλος. Μεγάλη φυσιογνωμία Παπαδιαμάντη. Μόνο για τον Παπαδιαμάντη αυτός έχει ασχοληθεί. Και νομίζω ότι ήταν ένα ανεξόφλητο χρέος που έχουν οι Θεσσαλοί στον Παπαδιαμάντη. Δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε θεωρώ ότι είναι ένα ανεξόφλητο χρέος προς αυτό το οποίο λέμε στην ελληνική γλώσσα παιδεία του Παπαδιαμάντη. Ήταν και ο πρώτος θεσμός που ακούσαμε και από τον κύριο Ανδρέου σε εκείνη την συνάντηση. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ανδρέου για όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Έχουν σκύψει στα προβλήματα των Σποράδων και η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Παπαδημητρίου, θα μιλήσει κάποια στιγμή για αυτά. Νομίζω ότι σιγά σιγά χτίζουμε και μια σχέση γνωριμίας με τους δημάρχους, να τους γνωρίσω πώς σκέπτονται, τι ακριβώς θέλουν για να προτεραιοποιήσουμε τα έργα της επόμενης πενταετίας, τετραετίας καλύτερα, ο πρώτος χρόνος σχεδόν πέρασε. Και θα ερχόμαστε, υπολογίζουμε, τρεις φορές το χρόνο ως κλιμάκιο, να βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται. Νίκο. Ερχόμαστε για προγραμματισμό και για υλοποίηση των έργων και όχι για κάτι έκτακτο, ίσως και κάτι άσχημο. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για τη δυνατότητα αυτή που δώσατε αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους να τους ακούσουν εδώ οι κάτοικοι της Σκιάθου. Νίκο, Νίκο. Και ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσετε το έργο σας. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Ευχαριστούμε, Βάσο, και εσένα και τους τηλεθεατές που μας παρακολουθήσατε εδώ από τη Σκιάθου. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τζούμε, ευχαριστούμε και τον κύριο Κουρέτα. Δεν προλάβαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα με την ευκαιρία της παρουσίας του κύριου Κουρέτα εδώ, με τη ζωντανή σύνδεση από το νησί του Παπαδιαμάντη, γιατί ακούσαμε για μια σειρά από έργα τα οποία συζήτησε με φορείς των νησιών. Θέλαμε να του θέσουμε το ερώτημα, το 1 εκατομμυρίου κινδυνεύει να γίνει αυτό το ερώτημα, πότε θα στηθούν τα εργοτάξια σε ολόκληρη τη Θεσσαλία για τις οριστικές αποκαταστάσεις από τις καταστροφές του Ντάνιελ, αλλά δεν προλάβαμε, ίσως μία από τις επόμενες ημέρες. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω και νομίζω ότι τώρα έχουμε καλύτερη σύνδεση, αυτό εγώ τουλάχιστον βλέπω με την κυρία Λιακούλη. Λοιπόν, είναι το ψηφιακό κράτος. Τι γίνεται τώρα, ναι, γιατί δηλαδή μας χαλάνε και τις συνδέσεις. Να το δείτε εσείς τι γίνεται. Δεν ξέρω. Εσείς μήπως να κάνετε μία ερώτηση και εσείς να κάνετε μία ερώτηση να μας πούν τι γίνεται. Γιατί είχαμε εξασφαλίσει και αυτή τη διαδικασία έτσι για να έχουμε πολλές ζωντανές συζητήσεις. Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, έχουμε ζητήματα στην Θεσσαλία και με τις συνδέσεις και με τις
τηλεδιασκέψεις κλπ. Κάτι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Έχετε δίκιο, το παρατηρούμε και εμείς στη δουλειά μας. Δηλαδή δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι έχει σχέση με αυτό που με ρωτάγατε πριν για το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική δουλειά, θέλω να πω, κυρία Σαμακοβλή, ότι κεντρικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να βγει μέσα από την εσωτερική αυτή διαδικασία με μεγάλη δύναμη. Εγώ ήμουν από αυτούς που ήμουν κατά της εσωτερικής διαδικασίας. Ήταν γνωστή η θέση μου στο Πολιτικό Συμβούλιο. Η άποψή μου ήταν ότι έπρεπε πρώτα να γίνει πολιτικός διάλογος, δηλαδή συνδιάσκεψη ή συνέδριο, έκτακτο συνέδριο. Η πλειοψηφία του πολιτικού οργάνου αποφάσισε εκλογές. Είμαστε λοιπόν τώρα σε εκλογές. Μάλιστα. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να γίνει και πρέπει να συνεχιστεί και μεταξύ των υποψηφίων και ευρύτερα έξω στην κοινωνία και σε διάλογο ανοιχτό με τους πολίτες. Ναι. Χρειαζόμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, μη φοβικό. Ένα κόμμα που θα μπορέσει να απελευθερώσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις και να τους δώσει ρόλο. Ένα κόμμα που δεν θα φοβάται να γίνει ένα ευρύχωρο πολιτικό κόμμα που θα έχει μέσα του φωνές δημιουργικές, με ιδέες, πλούσιες φωνές, με εμπειρίες τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ένα κόμμα χρειάζεται να επαναφορτίζεται και να επαναπροωθείται από καινούργιες δυνάμεις. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τυχοδιώκτες, πολιτικούς γυρολόγους, ανθρώπους οι οποίοι για άλλη μια φορά θα αναζητήσουν σημαία ευκαιρίας. Μιλάμε για ένωση από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή μιας κοινωνικής πλειοψηφίας που θα δώσει την πνοή που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ για να κυβερνήσει τη χώρα. Και όχι για να την κυβερνήσει επειδή το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ξανά εξουσία, αλλά γιατί ο λαός και η πατρίδα χρειάζονται ξανά τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ για νέες πραγματικές και όχι ψευδεπίγραφες μεταρρυθμίσεις και για να δώσει αξιοπρέπεια στο λαό μας. Δεν είναι δυνατόν οι Ελληνίδες και οι Δεν ξέρω, μήπως να καλέσουμε λίγο την κυρία Λιακούλη τηλεφωνικά. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε, ναι μεν, για τα εσωκομματικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα και τουλάχιστον για μία δήλωσή της που είναι σημερινή θα ήθελα να την ακούσουμε. Μία δήλωση που σχετίζεται, θα σας πω ότι καταρχάς τηλεφορείτε της κυρίας Λιακούλη, τηλεφορείτε, πεντοχίλιαρα και καρέκλα. Και σχετίζεται αυτή η δήλωση της κυρίας Λιακούλη, την έχουμε τηλεφωνικά. Κυρία Λιακούλη, μας ακούτε τηλεφωνικά. Ναι, σε πείσμα όλων των δυσκολιών θα εμείς τα πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πριν περάσω στη δήλωσή σας, για την οποία θα ήθελα ένα σχόλιο, ολοκληρώστε παρακαλώ αυτό που είχατε ξεκινήσει να λέτε. Έλεγα λοιπόν, κυρία Σαμακοβλή, έλεγα τι χρειάζεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο πράγμα είναι να νικήσει τον κακό του εαυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα είναι να τολμήσει και να βγει προς τα έξω, να σπάσει αλυσίδες και ταμπού, αυτομαστιγώματα του παρελθόντος. Να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο με ένα πολύ μεγάλο βάρος του μεταρρυθμιστικού έργου που έχει κάνει και ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα, γιατί όλα όσα γίνονται πάλι πάνω στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ, να βγει καθαρά και να μιλήσει για τη δημόσια υγεία λέγοντας εγώ θα κάνω αυτά, για τη δημόσια παιδεία λέγοντας αυτά. Η πλατφόρμα που κατεβάζει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα της εποχής μας. Έχουμε επικαιροποιήσει το σχέδιό μας, έχουμε δώσει δυνατότητα στον κόσμο να συμμετέχει, δεν έχουμε δικαίωμα καμίας αποτυχίας και κανενός πισωγυρίσματος. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις πολύ μεγάλες δημοκρατικές ανατροπές και να ξαναφέρουμε αξιοπρέπεια στη ζωή των ανθρώπων μας που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με 3,60 το μήνα, που χυμάζονται από την ακρίβεια, με μια Θεσσαλία να έχει εγκαταληφθεί,
με τις επιχειρήσεις να είναι με την πλάτη στον τοίχο, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να υφίστανται δυστυχώς άδικη φορολόγηση με τεκμαρτό εισόδημα επιστρέφοντας στις δεκαετίες του 90, είμαστε εδώ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα με όρους αξιοπρέπειας. Εσείς, τις δυνάμεις πρέπει να τις ενώσουμε και να κάνουμε πλειοψηφικά ρεύματα. Εσείς έχετε σίγουρα κατά νου ποιο πρόσωπο διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε όλα όσα μας περιγράφεται να μετουσιωθούν σε πράξη, ή είναι περισσότεροι του ενός όσοι μπορέσουν να κάνουν πράξη αυτά που μας περιγράφεται? Κυρία Σαμακοβλή, εγώ έχω κάνει την προσωπική μου επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, ο θεσμικός μου ρόλος ως γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας επιβάλλει και υποχρεώνει εμένα να έχω απέναντι στους άξιους υποψήφιους της παράταξής μας, που είναι και οι έξι, και το λέω ανυπόκριτα, ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά, να έχω τη στάση της μάνας του λόχου. Εγώ λοιπόν είμαι εκεί για να υπηρετήσω την παράταξη όπως έκανα πάντα, ήμουν πάντα εδώ και εδώ θα παραμείνω. Για μένα η επιλογή είναι πρώτα ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ πρώτα λοιπόν με ενότητα, δέσμευση όλων των υποψηφίων ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί και στην πρώτη γραμμή, το κάθε ένας ελεύθερα, με το χέρι στην καρδιά, να αποφασίσει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο και του δίνει προοπτική. Εγώ αυτό συνιστώ σε όλο τον κόσμο, να δει μέσα του, να δει έξω του και να καταλήξει βάζοντας το χέρι στην καρδιά. Θέλουμε να έχουμε έναν ηγέτη που θα τον πιστεύουμε και εκείνος θα εμπνέεται από μας, από την αγάπη μας και από τη δύναμή μας. Μάλιστα, τώρα κυρία Λιακούλη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για μία δήλωσή σας, για να πάμε και στα πολύ πολύ επίκαιρα. Μία δήλωση την οποία κάνατε με τίτλο «Πεντοχίλιαρα και καρέκλα» και έχει σχέση με τη δημοσίευση σε φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως των αμοιβών που θα λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΙΘ. Που τι είναι η ΟΔΙΘ? Είναι ο οργανισμός διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας, είναι ο οργανισμός που τον έχουμε πληροφορηθεί όλοι μας πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα μετά το φαινόμενο και τις εικόνες των νεκρών ψαριών στον Παγκαστητικό κόλπο. Ακούσαμε πάρα πολλά για αυτό τον οργανισμό, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα πλημμυρικά νερά που κατέβαιναν προς την Κάρλα. Εσείς τώρα με αυτή την καυστική σας δήλωση στέκεστε στους μισθούς που θα λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, όπως κάθε φαινόμενο, θα πρέπει να εξηγήσουμε και το φαινόμενο του ΟΔΙΘ ΑΕ. Να βάλετε ένα ΑΕ εκεί στον τίτλο. Καρέκλα και πεντοχίλιαρο στον ΟΔΙΘ ΑΕ. Για να ξέρουν οι άνθρωποι μας στη Θεσσαλία, ναι, ότι πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος είναι ανώνυμη εταιρεία. Λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας. Τι έκανε η κυβέρνηση λοιπόν? Άρον-άρον, σωστά. Άρον-άρον λοιπόν έφτιαξε τον ΟΔΙΘ ΑΕ, παρακαλώ, και είπε ότι δεν διαβουλεύουμε, δεν συζητώ ούτε με το ΕΒΜΕ, με φορείς του νερού διαχείρισης, προσέξτε, και της άρδευσης και της ίδρευσης. Άρα τα πάντα όλα. Διαχείριση όλων των νερών της Θεσσαλίας. Είναι το πρώτο πείραμα στην Ελλάδα, έτσι. Πείραμα είμαστε και εμείς πειραματόζωα, μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι, αλλά επειδή αυτός ο οργανισμός δεν είναι τωρινός, τον ακούμε μήνες, δεν ξέρω, τον ακούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ακόμα να λειτουργήσει. Ναι, αλλά ποτέ, ούτε πριν υπήρχε διαβούλευση. Δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ, ήρθε στη Βουλή, εμείς καταδικάσαμε το συγκεκριμένο σχέδιο ως απαράδεκτο να μην υπάρχει διαβούλευση για κάτι τόσο σημαντικό και μάλιστα που δεν έχει παρά μόνο την εποπτεία το κράτος και λειτουργεί με όρους ιδιωτικής οικονομίας. Μας είπαν άρον-άρον για να προλάβουμε να διαχειριστούμε τα νερά της Θεσσαλίας. Είδα πώς διαχειρίστηκαν τα νερά της Κάρλας σε ό,τι έχει σχέση με τον Παγκαστητικό. Μια χαρά τα διαχειρίστηκαν, γι' αυτό και είχαμε το έγκλημα το οικολογικό που έχει συμβεί. Όμως
Ενώ μας είπαν άρων, άρων λοιπόν, μετά τι έκαναν? Μετά άρχισαν να ψάχνουν για το πώς θα συστήσουν τον οργανισμό αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο. Και το ΦΕΚ, όταν η κυρία Σαμακοβλή βγήκε, ήταν γεμάτο εκπλήξεις, καρέκλες.